κουραστικό 8 χρόνια να είναι αυτή η κατάσταση στη γειτονιά. Τρίτη απόγευμα και Τετάρτη, εμεί πρέπει να φεύγουμε από τα σπίτια μα. Είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό. Αυτό το, το, πράγμα όλη μέρα, αυτή, μια, μια, μια τρέλα είναι εδώ κάθε Τετάρτη. Σε καθεστώ ομοιρία μέσα στην ίδια τη γειτονιά του, επισημαίνουν ότι βρίσκονται οι κάτοικοι του Μασταμπά, που εδώ και 7 χρόνια περίπου βλέπουν τη λαϊκή αγορά να μένει και να εδραιώνεται επί των οδών Παρασκευοπούλου και Ραυτοπούλου, δημιουργώντα όπω λένε πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά του. Δεν μπορούμε να παρκάρουμε. Πρέπει να, το, την Τρίτη να πάρουμε το αυτοκίνητά μα να τα πάμε μακριά. Δηλαδή την Τρίτη δεν μπορεί να πάει κανεί πουθενά. Κάθε Τρίτη απόγευμα είμαστε καθυλωμένοι, δεν έχουμε αυτοκίνητο. Την Τετάρτη πρέπει να έρθουμε στο σπίτι μας μετά τις 4 η ώρα εγώ φεύγω από εδώ κάθε Τετάρτη πρωί πρωί και πάω στις κόρες μου στο γάζι που μένει ε, δηλαδή από τις 5 η ώρα εδώ είναι ένας φαύλος κύκλος από τις 5 η ώρα που δεν είναι φυσιολογικό 5 η ώρα να έρθουν όλοι οι έμποροι και να τραβάνε τους, τους πάγκους και ακούσαν 5 η ώρα εσύ κοιμάσαι εδώ εδώ δίπλα και τραβάνε. Δεν τίποτα. Με την οργή του πια να έχει ξεχυλήσει, οι κάτοικοι εμφανίζονται πρόθυμοι για δυναμικέ κινητοποιήσει αρχή γενομένη από την ερχόμενη Τετάρτη. Όπω αναφέρουν, δεν θα βγάλουν τα αυτοκίνητά του από το χώρο τη Λαϊκή ω ένδειξη διαμαρτυρία προ το Δήμο Ηρακλείου. Τετάρτη πάω στη δουλειά με τα πόδια. Γιατί μετά που γυρίζω δεν βρίσκω θέση να πάω στη δουλειά με τα μάξια, να γυρίσω με τα μάξια, όχι να πάω μέχρι να Αγία Χρυσό Βαλάντου με τα πόδια. Γιατί καταναλώνει τη βενζίνη. Μία ώρα ψάχνω να βρω θέση. Μία ώρα. Κάτι και γύρω-γύρω έχουν αποφασίσει να αφήσουν τα αυτοκίνητά του έξω από το σπίτι του, να, μην τα, να μην τα παρκάρουμε κάπου αλλού, να τα αφήσουμε εδώ, ε, σε έδειξε ίσως, ίσως, κάτι καταφέρουμε. Το πρωι 65 6.30-7 η ώρα που αρχίζει η λαϊκή, πρέπει να είμαστε όλοι επί Τα αυτοκίνητα έξω από τα σπίτια μα. Αν και το θέμα έχει τεθεί επιτάπητο και μάλιστα υπήρξε σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για κυλιόμενη λειτουργία τη λαϊκή για την επόμενη τετραετία σε διάφορα σημεία και οδού, αρχή γενομένη από τι οδού Καστρινάκη, Πατριάρχου Φωτίου και Πατελάρου, το θέμα έχει παγώσει χωρί οι ίδιοι να έχουν την παραμικρή ενημέρωση για το μέλλον τη λαϊκή αγορά. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτη είχε βάλει στόπ στη μετακόμιση τη λαϊκή αγορά, καθώ είχε αποφανθεί πω η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ήταν σύνομη. Έκτοτε και με δεδομένο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα παρουσιαστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, οι διαδικασίε προχωρούν με ρυθμού χελώνα. Με του κατοίκου να εκφράζουν την οργή για ένα θέμα που, όπω αναφέρουν, θα έπρεπε να είχε ήδη λυθεί. Απαιτούμε και θέλουμε, παρόλο που πολλέ φορέ μα έχει γίνει συζήτηση ότι θα θα βρούμε αλλού να πάμε, θα βρούμε, θα βρούμε και περνάνε τα χρόνια χωρίς καμία α, ενέργεια τέλος πάντων. Έρχεται μέρα που είμαστε πληγμένοι